Μετά την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας, δράση αναλαμβάνουν οι ελεγκτές. Έτσι θα αποκαλείται η νέα ομάδα ελέγχου στη θέση της Δημοτικής Αστυνομίας με στόχο να αντιμετωπιστούν παραβατικές συμπεριφορές οι οποίες δημιουργούν προβλήματα στους δημότες και εκθέτουν την πόλη στα μάτια των επισκεπτών. Ξεκινάει όντως η ομάδα των πρώην δημοτικών αστυνομικών και κάποιων άλλων υπαλλήλων του Δήμου, οι οποίοι θα αποτελέσουν το νέο ελεγκτικό μηχανισμό στο μέτρο του δυνατού, θα προσπαθήσουμε να αναπληρώσουμε το κενό που έχει αφήσει η Δημοτική Αστυνομία. Θα ασχολούνται αποκλειστικά με αυτή την αρμοδιότητα τα άτομα αυτά. Είναι σύνολο 11 άτομα. Δημοτικοί αστυνομικοί που δεν τέθηκαν σε διαθεσιμότητα λόγω κριτηρίων που ορίζει ο νόμος, αλλά και διοικητικοί υπάλληλοι, πιάνουν σε λίγες μέρες δουλειά, βάζοντας στο στόχαστρο χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης, κοινόχρησους χώρους και τραπεζοκαθίσματα, επιβάλλοντας όπου απαιτείται τις ανάλογες κυρώσεις. Κάποιο διακριτικό το οποίο θα έχουν σε ευκρινές σημείο ένα καρτελάκι με την ταυτότητά τους. Θα γράφει Δήμος Ηρακλείου, ελεγκτές Δήμου Ηρακλείου, ονοματεπώνυμο και φωτογραφία του κάθε ελεγκτή. Θα ξεκινήσουν να περιπολούν στην πόλη μας. Ελεγκτές θα δουλεύουν σε δύο βάρδιες πρωί και βράδυ, ενώ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους μπορούν να ζητούν τη συνδρομή της Ελλάς. Έχει ξεκινήσει δηλαδή και η Ελλάς να κάνει κάποια πράγματα. Επικαλούνται και αυτοί την έλλειψη προσωπικού. Περιμένουν τώρα να τοποθετηθούν κάποιοι από τους δημοτικούς αστυνόμους στην υπηρεσία της Ελλάς. Οπότε πιστεύω ότι μαζί και με την Ελλάς και με την υπηρεσία που κάνουμε εμείς θα μπορέσουμε να βάλουμε μια τάξη στην πόλη. Η ανυπαρξία ελέγχων σε παραβατικές συμπεριφορές οδηγεί και τον Δήμο Μαλεβιζίου να λάβει παρόμοιες δράσεις με το ζήτημα να απασχολεί άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο καλείται να λάβει σχετικές αποφάσεις. Είχαμε 7 δημοτικούς αστυνομικούς και αυτή τη στιγμή είμαστε κυριολεκτικά έκθετοι. Όλοι έχουν μπει σε διαθεσιμότητα. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε μείνει μια ανοχήρωτη πόλη, είναι ένα αλαλούμ κυριολεκτικά. Εμείς τώρα προσανατολιζόμαστε να ορίσουμε μια ομάδα υπαλλήλων, δημοτικών υπαλλήλων, που μέσα στα πλαίσια και των άλλων αρμοδιοτήτων τους, σαν παράλληλη αρμοδιότητα, να ασκούν και αυτά τα καθήκοντα. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος, πρόκειται να αξιοποιηθεί το υπάρχον προσωπικό για τους αναγκαίους ελέγχους σε στάθμευση, αφισορύπανση και όχι μόνο, γεγονός που σημαίνει ότι αποδυναμώνονται ταυτόχρονα οι αρμόδιες υπηρεσίες. Θεωρώ ότι 3 άτομα ίσως είναι αρκετά. Από ποια υπηρεσία θα φύγουν αυτά τα άτομα? Ψαχνόμαστε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχουμε δά και το περίσσευμα των υπαλλήλων. Έχουμε προβλήματα και στην τεχνική υπηρεσία και στην οικονομική υπηρεσία από 2 υπηρεσίες που κατά ανάγκη από εκεί πρέπει να έρθουν, γιατί πρέπει να γνωρίζουν το αντικείμενο. Η Ελλάδα βγαίνει για ελέγχους στο Μαλεβίζι? Όχι. Μέχρι στιγμής δεν βγαίνει.